Καταβάλω κάθε προσπάθεια προκειμένου να υπάρξει λύση. Να επαναλειτουργήσει με όλες τις συχνότητές της η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Με κανονικό πρόγραμμα. Αυτό ήταν το αντικείμενο της συγκεκριμένης συνάντησης, αλλά όχι μόνον αυτό. Διότι δεν είναι μόνον το ζήτημα της ραδιοτηλεόρασης, της εθνικής ραδιοτηλεόρασης. Είναι τα ζητήματα της λειτουργίας της τρικομματικής κυβέρνησης. Μια κυβέρνηση η οποία στηρίζεται από τρία κόμματα. Και κατά συνέπεια αυτή η κυβέρνηση, η τρικομματική, πρέπει να εξασφαλίζει τον κοινό τόπο, την κοινή θέση, την κοινή απόφαση και των τριών κομμάτων. Η συζήτηση θα συνεχιστεί και αύριο το βράδυ στις 8.30. Προηγουμένως θα συγκληθεί και θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατικής Αριστεράς σε κοινή συνεδρίαση με τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Πρέπει να επισημάνω ότι είναι αναγκαίο και το διεκδικό να υπάρξει επικαιροποίηση στη βάση των νέων δεδομένων και όχι μόνο για την εθνική ραδιοτηλεόραση αλλά για το σύνολο των ζητημάτων που προσδιορίζουν την πολιτική που πρέπει να ασκηθεί για τη χώρα, για την κοινωνία. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει επικαιροποίηση της προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ των τριών κομμάτων. Η απόψινή συνεδρίαση, η οποία κράτησε 3,5 ώρες, ήταν μια διαδικασία επίπονη, αλλά και με επιμονή από τη μεριά μας, από τη μεριά της Δημοκρατικής Αριστεράς, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν όλα εκείνα που λίγο πριν σας ανέφερα. Για μας εκείνο που προέχει είναι το συμφέρον του τόπου και της κοινωνίας, το συμφέρον του ελληνικού λαού. Πρέπει ο τόπος να οδεύσει στην έξοδο από τα αδιέξοδα στα οποία έχει οδηγηθεί από την οικονομική κρίση. Η υπευθυνότητα της Δημοκρατικής Αριστεράς είναι διαρκώς παρούσα, όπως διαρκώς παρούσα είναι και η θέλησή μας, η θέληση της Δημοκρατικής Αριστεράς, να βγούμε στον δρόμο εκείνο που πράγματι μπορεί να οδηγεί έξω από τα αδιέξοδα στα οποία είχε περιέλθει η χώρα. Σας ευχαριστώ.